Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντες δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνει ανοιχτά την υποστήριξή του στα ελληνικά δίκαια. Γιος κουβανών μεταναστών, έχει διατελέσει ξανά πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας και πάντοτε τηρούσε αυστηρή και άκαμπτη στάση έναντι των τουρκικών προκλήσεων. Ζήτω η Ελλάδα. May God bless the Hellenic Republic and may God bless the United States of America. Καλή νύχτα. Λόγο και έργο, ο Ρόμπερτ Μενέντες είναι επί σειρά ετών ο αρρωγός της ελληνικής εκστρατείας διεθνοποίησης της τουρκικής προκλητικότητας και βασικός συντελεστής στη μεγέθυνση του αμερικανικού ρεύματος φιλελληνισμού. There is no chance that they will have the F-35s. They will not have the F-35s. They will be sanctioned under law that exists today. Η σφραγίδα του στην καθήλωση των τουρκικών F-35 είναι το αποκορύφωμα μιας μάχης αφοσίωσης υπέρ των ελληνικών συμφερόντων και κατά της τραμπικής ανοχής στην επιθετικότητα της Άγκυρας. The president of Turkey must halt his provocations immediately. And I do not believe, given the long list of Turkish transgressions, the United States should be transferring F-16 fighter jets to President Erdogan. Γίνεται ο εφιάλτης για τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ την ίδια στιγμή πρωτοστατεί για να στεφθεί από επιτυχία η ιστορική επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Ο Μπομπ Μενέντες δεν επιτρέπει στην πανδημία να βάλει στο γύψο την προώθηση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Καλλιεργεί μεθοδικά το κλίμα φιλελληνισμού και δίνει το στίγμα στη νέα εποχή των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με την επίσκεψή του στην Ελλάδα. We believe in the context of international law, so therefore we believe that each country's rights in its exclusive economic zones need to be observed. Ανήκει στους προτεργάτες της προώθησης του σχεδίου για την αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, που εκμηδενίζει το στρατηγικό ενδιαφέρον έναντι οποιασδήποτε άλλης τουρκικής παραχώρησης. The United States must join with Europe in solidarity against Turkey's violations of the sovereignty of Greece and Cyprus, which destabilize the Eastern Mediterranean region. Φρενάρει τις ακριβοπληρωμένες ενέργειες της Άγκυρας να ανακτηθούν τα τουρκικά ερίσματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. I see no arms sales going to Turkey unless there is a dramatic change around on the S-400. Και ταυτόχρονα καθιστά την Ελλάδα αιχμή των αμερικανικών επιλογών. Tremendous service of your armed forces, the professionalism of it, and the deep values that we share together that are a pillar of stability security in the Eastern Mediterranean. Στις 26 Αυγούστου, ο Μπομπ Μενέντες αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.